50.000 ξεριζωμένοι στα σύνορα Συρίας-Τουρκίας. Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία και μιλά για ραγδαία επιδεινούμενη ανθρωπιστική κρίση. Σε καταβλισμού στα σύνορα, εντός Συριακού εδάφους, έχουν εγκατασταθεί πολλές οικογένειες. Εγκατέλειψαν την επαρχία του Χαλεπίου, που βρίσκεται στο επίκεντρο σφοδρών βομβαρδισμών. Μας λείπουν τα πάντα σε αυτές τις σκηνές. Έχω αρρωστήσει και δεν έχω λεφτά να πάρω φάρμακα. Χρειάζομαι τα φάρμακα. Χρειαζόμαστε όλοι φαγητό. Δεν υπάρχει έστω λίγο σιτάρι ή λίγες φακές. Αυτά θέλουμε από εσάς και ο Θεός να σας έχει καλά, δηλώνει μια γυναίκα που είναι χείρα. Η Τουρκία, που τα τελευταία 5 χρόνια φιλοξενεί 2,5 εκατομμύρια Σύρους πρόσφυγες, έχει κλείσει τα σύνορα. Στέλνει όμως βοήθεια σε όσους βρίσκονται στη Συριακή πλευρά των συνόρων. Το Συριακό Κέντρο Πολιτικής Έρευνας εκτιμά ότι στα 5 χρόνια εμφυλίου στη Συρία σκοτώθηκε ή τραυματίστηκε το 11,5% του πληθυσμού της χώρας. Στο Μόναχο της Γερμανίας, όπου έφτασε ήδη ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, διεξάγεται την Πέμπτη νέα συνάντηση των εμπλεκομένων στη Συριακή κρίση. Αναμένεται να ασκηθούν πιέσεις στη Μόσχα έτσι ώστε να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός. Ο Ρώσος αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συζητήσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο.